Σήμερα έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Φακούς για κινητό. Μύθος ή πραγματικότητα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Λοιπόν, τι σας έχω σήμερα. Ξέρω βασικά έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί έρχονται πάρα πολύ δυναμικά βίντεο και βίντεο πάρα πολύ ωραία και για εσάς και για μένα. Λοιπόν, πήγα στα Τζάμπο και αγόρασα κάτι το οποίο πιστεύω ότι αξίζει πραγματικά να το δείξουμε. Γιατί υπάρχει ένας μύθος ανάμεσα σε αυτό. Είναι πραγματικό, αξίζει να το αγοράσω, ή είναι ένας απλά μύθος και δεν αξίζει και δεν μετράει. Λοιπόν. Lens για κινητό. Φακή για κινητό. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Υπάρχουν, αλλά δεν ξέρουμε εάν πραγματικά δουλεύουν. Σήμερα θα το ανακαλύψουμε και θα δούμε εάν όντως οι φακοί για τα τηλέφωνα μπορούν να δουλέψουν. Έχουμε και λέμε. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ καταρχάς, έχω να σας πω, γιατί όντως δουλεύουν και πραγματικά παίρνεις αξιόλογα αποτελέσματα και αποτελέσματα τα οποία... Γενικότερα βασικά από τα κινητά παίρνεις αποτελέσματα πλέον τα οποία δεν μπορείς να πιστέψεις αν είναι τραβηγμένα από τηλέφωνο ή αν είναι τραβηγμένα από φωτογραφικές μηχανές ή μηχανές τα οποία μπορούν να τραβήξουν βίντεο. Κι όμως παιδιά, πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, τα αποτελέσματα που παίρνεις είναι εξίσου καλά και από κινητά τηλέφωνα. Γι' αυτό βγήκαν και μια σειρά, βασικά βγήκε μια σειρά φακών οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν με τηλέφωνο. Μπροστά μου έχω αυτή τη στιγμή ένα kit φακών, τους οποίους τους παίρνεις με ένα μανταλάκι. Είναι τρεις φακοί, ένας 180 μοίρες που ο λεγόμενος fisheye που λέμε, ένας 067 επί που είναι και αυτός πάλι fisheye αλλά όχι τόσο πολύ και ένας μάκρο. Ο μάκρο φακός είναι αυτός που πας πάρα πολύ κοντά και σου δίνει τη λεπτομέρεια. Όσο πιο κοντά τόσο πιο πολύ λεπτομέρεια παίρνεις και θα σας δείξω τι εννοώ. Και έχω μπροστά μου και έναν 12 επί. Ο 12 επί φακός είναι 40 μέτρα, δηλαδή σε απόσταση 40 μέτρων θα φέρνει όλα πιο κοντά. Είναι σαν να λέμε δηλαδή περίπου λίγο λιγότερο από 70-200. Περίπου, πολύ περίπου. Να έχετε λίγο πολύ στο νου σας πως έχει. Ένας 70-200 έχει γύρω στα 600 με 650 ευρώ. Ο συγκεκριμένος φακός έχει 8 ευρώ από τα Τζάμπο. Και αυτό εδώ πέρα το kit των τριών φακών μαζί με πανάκι και βουρτσάκι για να τους καθαρίζετε για να μην σας είναι βρώμικοι, γιατί είναι πολύ βασικό φακό σου να είναι πάντα καθαρός, έχει 2 ευρώ. Ναι παιδιά, με 2 ευρώ έχεις αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχω ένα iPhone X. Το κακό με τα iPhone είναι ότι έχουν κάνει τους φακούς έτσι. Πολύ, λίγο πολύ όλοι ξέρετε πως έχουν γίνει φακοί στα iPhone και δυστυχώς τα μανταλάκια δεν μπορούν να εφάπτουν πάρα πολύ καλά. Δείτε τι εννοώ, δηλαδή το μανταλάκι εδώ, όταν το βάζεις, τώρα δεν ξέρω, φαίνεται. Άμα δείτε, δεν εφάπτει πάρα πολύ καλά γιατί ο μισός φακός είναι εκτεθειμένος. Θέλει λίγο προσοχή το πώς θα το βάλετε για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτού τους φακούς. Δυστυχώς αυτό είναι το κακό με τα iPhone X και iPhone 8 Plus, γενικότερα τα κινητά και όχι μόνο iPhone, που έχουν το φακό κάπως έτσι. Δεν εφάπτει πάρα πολύ καλά γιατί νομίζω έβγαλε και η Huawei τηλέφωνο που είναι έτσι ο φακός, έτσι είναι τα lens. Βασικά τα περισσότερα τηλέφωνα πλέον οι φακοί θα γίνουν έτσι. Παιδιά δουλεύει αλλά θέλει λίγο περισσότερη προσπάθεια από τα άλλα τηλέφωνα που απλά πατούσες και κούμπονε γιατί η τρύπα ήταν ακριβώς αυτή εδώ όσο ήταν οι μηχανές. Οπότε έκανε παπ το μανταλάκι και κούμπονε κατευθείαν. Τώρα απλά θέλει λίγο προσοχή το πώς θα εφάπτει. Πάμε να σας δείξω πρώτα τον αγαπημένο μου. Αυτός εδώ φακός είναι ο αγαπημένος μου. Δεν ξέρω αν φαίνεται πάρα πολύ καλά στην κάμερα, λόγω επειδή είναι ασημή και γυαλίζει. Παίρνει πραγματικά, δίνει πραγματικά το αποτέλεσμα που πρέπει να δώσει. Ο συγκεκριμένος φακός, παιδιά, είναι μάκρο. Δεν γράφει βέβαια πόσο μάκρος, αλλά πιστέψτε μου ότι παίρνει το αποτέλεσμα ενός μάκρο φακού και με το παραπάνω. Θα σας δείξω τώρα ευθύς αμέσως. Ένας αντίστοιχος μάκρο που να παίρνει κοντά στο ίδιο αποτέλεσμα για μηχανή έχει πάνω από 600 με 700 ευρώ, καταλαβαίνετε. Το συγκεκριμένο κιτάκι, όπως είπα, έχει 2 ευρώ από τα Τζάμπο, μαζί με 3 φακούς, πανάκι και βουρτσάκι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζουμε τους φακούς μας. Λοιπόν, δείτε τώρα το αποτέλεσμα του μάκρο. Βάζω το μανταλάκι στο τηλέφωνο, είπαμε να εφάπτει οριακά. Απλά ο μάκρο φακός δίνει αυτή την θολούρα.
να φαίνεται καλά εδώ. Βλέπετε τη θολούρα. Γιατί δίνει αυτή τη θολούρα? Γιατί ο μάκρο πρέπει να πάει πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στα γυαλιά μου. Πρέπει να πάει πάρα πολύ κοντά για να μπορέσει να εστιάσει. Λοιπόν, έχω μπροστά μου μία μάρκα από πόκερ. Δεν παίζω, απλά μου αρέσει η μάρκα και την πήρα. Και τα καπάκια. Θα δείτε πόσο κοντά μπορεί να εστιάσει. Η μάρκα φαίνεται ότι είναι ok, ρε παιδί μου. Καθαρή, εντάξει. Έλα που δεν είναι. Λοιπόν, πάμε κοντά. Δείτε πόσο κοντά φτάνει. Βγάζω το φακό στο ίδιο σημείο. Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ που είμαι, απλά τραβάω το μανταλάκι. Το iPhone, σε αυτή την απόσταση, δεν έχει τη δύναμη να εστιάσει. Ο φακός του iPhone δεν μπορεί να εστιάσει τόσο χαμηλά. Ο μακροφακός του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Να πάει πάρα πολύ χαμηλά και να μπορέσει να εστιάσει. Αυτή τη δουλειά κάνει ένας μακροφακός. Και ο συγκεκριμένος μακροφακός είναι από τους καλύτερους μακροφακούς που έχω δουλέψει. Παιδιά, πιστέψτε μου ότι σε δουλειές που έχω κάνει, έχω χρησιμοποιήσει το κινητό μου με αυτό το μακροφακό για να μπορέσω να πάρω αποτέλεσμα τόσο κοντινό. Επάνω στο μακροφακό κουμπώνει ο wide angle ή αλλιώς φυσάει. Ο μικρός ο φυσάει, γιατί έχει και πιο μεγάλο φυσάει. Αυτός εδώ είναι 0,67 επί. Αν το βιδώσεις επάνω, παίρνεις αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Αυτό εδώ. Να ξέρετε ότι γενικότερα στους φυσάει φακούς, ακόμα και στις μηχανές, εάν είναι full frame, έχετε αυτό εδώ πέρα το... αυτό εδώ πέρα τα μαύρα. Δηλαδή στις άκρες σας κάνει... σας το κάνει πολύ στρογγυλό και δεν μπορεί ο φακός να πάρει αυτές τις άκρες. Στο βίντεο, επειδή το τηλέφωνο γίνεται crop, εδώ πέρα είναι full frame η μηχανή. Περίπου, σας τα λέω τώρα πολύ περίπου, έτσι. Όταν το γυρίσεις σε βίντεο, το βίντεο είναι crop. Οπότε παίρνεις το πάλι το φυσάει αποτέλεσμα, αλλά σου φέρνει λίγο πιο κοντά την εικόνα, οπότε δεν έχεις αυτές τις γραμμές γύρω-γύρω. Αυτό δηλαδή το κύκλο, να το πω έτσι. Δεν γίνεται τόσο κυκλική εικόνα. Ενώ στην φωτογραφία, επειδή ο φακός αυτός δουλεύει περίπου, ξαναλέω, σαν full frame μηχανής, παίρνεις αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε πάρα πολύ κοντά και βλέπετε το πώς η μάρκα παίρνει αυτό το curved μέρος. Μπορώ να φέρω κοντά δύο φακούς, τρία καπάκια, ένα φακό ακόμα και ένα μανταλάκι και να τα έχω όλα μέσα στη φωτογραφία μου. Ορίστε. Και δείτε λίγο, εάν τραβήξω το μανταλάκι, το αποτέλεσμα που παίρνω. Αυτό εδώ. Εάν βάλω το μανταλάκι ακριβώς στην ίδια εικόνα με τον φακό μου, δείτε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το αποτέλεσμα που παίρνω είναι μεγαλύτερου εύρους. Ο fisheye κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, αν είσαι μακριά, μπορείς να πάρεις σε μεγαλύτερη εμβέλεια, σε πιο μεγάλη επιφάνεια, πιο πολλά άτομα. Δηλαδή, αν έχεις 10 άτομα, ένας φακός δεν θα μπορέσει να τους πάρει όλους, ενώ ο fisheye θα κάνει αυτό το πράγμα στη φωτογραφία. Δεν θα μεγαλώσει τη φωτογραφία, αλλά θα την κάνει έτσι. Δηλαδή, θα μπορέσει να πάρει μεγαλύτερη γωνία στη φωτογραφία. Αν ένας crop φακός μπορεί να τραβήξει αυτό, ή ένας κανονικός φακός μπορεί να τραβήξει αυτό, η δουλειά απλά που θα κάνει ένας fisheye φακός είναι όπως είναι έτσι, απλά θα ανοίξει έτσι. Δηλαδή, θα ανοίξει η γωνία που μπορεί να τραβήξει. Δεν είναι πιο μακρινός φακός, απλά ανοίγει γωνία. Οπότε μπορεί να πάρει περισσότερα σημεία στη φωτογραφία, γι' αυτό και όλα στις άκρες πολλές φορές κάνει αυτό το κύκλο, αυτό το κυκλικό, που σε πολλούς δεν αρέσει, εγώ το λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δίνει εξαιρετικό αποτέλεσμα και μπορείς να παίξεις με το φακό σου σε τέτοιες φωτογραφίες. Λοιπόν, βγάζω από πάνω αυτό εδώ πέρα και βιδώνω επάνω τον fisheye, τον 180 επί, αυτόν εδώ πέρα, τον εξαιρετικό φακό. Αυτός εδώ ο φακός είναι ένας wide φακός. Δεν φαίνεται γιατί τα γράμματα είναι άσπρα στο ασημί. Λέει 180 μοίρες ο συγκεκριμένος. Κουμπώνω λοιπόν επάνω τον 180 μοίρες fisheye φακό μου. Ανοίγω την κάμερα. Το αποτέλεσμα, παιδιά, που δίνει αυτός ο φακός σε μένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ και θα σας δείξω τι εννοώ. Φέρνω κοντά, πάρα πολύ κοντά, γιατί αυτός εδώ πέρα ο φακός θέλει όχι μόνο κοντά και μακριά τραβέ πάρα πολύ ωραία και το μακρινό του είναι εξαιρετικό, αλλά το κοντά του είναι ακόμα πιο ωραίο. Παίρνει πιο μεγάλα πράγματα, πιο μεγάλο εύρος πραγμάτων σε πάρα πολύ κοντινό. Οπότε, τραβάω φωτογραφία εδώ, βγάζω το φακό
και τραβάω φωτογραφία. Δείτε διαφορά. Καταρχάς δεν μπορεί να εστιάσει ο φακός του κινητού. Και δείτε λίγο πόσο μεγάλο εύρος γωνίας παίρνει. Δηλαδή, τι εννοώ, πόσο μεγάλο εύρος. Εάν μπορέσω να κατεβάσω και λίγο την ταχύτητα κλίστρου, λίγο να ανεβάσω ή να σκοτεινιάσω λίγο το πλάνο, φαίνεται το κινητό. Παιδιά, δείτε το αποτέλεσμα που παίρνει αυτός ο φακός που έχω της μηχανής μου, που είναι ευρυγόνιος ο συγκεκριμένος φακός που έχω πάνω στη μηχανή, και δείτε αυτό το ευρυγόνιο που παίρνει αυτός ο φακός. Δείτε πως φαίνεται το δωμάτιο. Δηλαδή, είναι απίστευτο το αποτέλεσμα. Πραγματικά, είναι απίστευτο. Και αν το γυρίσεις και όλα σε βίντεο, δες εδώ. Δες εδώ γωνία. Βέβαια, ξαναλέω ότι στο βίντεο, όπως είπα και πριν, που δεν κόβει τις γωνίες επάνω δεξιά και πάνω αριστερά, το αποτέλεσμα όμως που παίρνεις, τις κόβει πιο λίγο, πάλι δείτε γωνία που έχει. Δηλαδή δείτε ο ευρυγόνιος ο φακός μου, το τι αποτέλεσμα παίρνει, και δείτε στη φωτογραφία ο φακός από το κινητό τι αποτέλεσμα παίρνει. Παιδιά, πραγματικά είναι εμένα αυτό το αποτέλεσμα με ενθουσιάζει, αλήθεια. Αλήθεια με ενθουσιάζει. Κατεβάζω το διάφραγμα, την ταχύτητα κλίστρου βασικά όπως το είχα πριν. Τέλεια, είναι το αποτέλεσμα. Παιδιά, είναι εντυπωσιακό, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή θα τραβήξω μια φωτογραφία εδώ τον υπολογιστή. Έτσι και χωρίς. Είναι πραγματικά... Δεν το περίμενα να έχουν αποτέλεσμα. Δεν το περίμενα. Δεν είναι fake. Γιατί πολλές φορές λες 3-4 ευρώ. Εντάξει, αλλά θα κάνουν δουλειά. Θα δουλεύουνε. Ναι, δουλεύουνε. Ναι, είναι τέλειοι. Λοιπόν, και τώρα ο μεγαλύτερος μύθος από όλους. Ο 12 επί. Ο φακός, ο τηλεφότο ή τηλεφακός που λέγεται αλλιώς. Βιδώνω επάνω. Αλλά αυτός ο φακός δεν μπορεί να δουλέψει εδώ μέσα. Γιατί? Γιατί είναι πολύ σκοτεινό το δωμάτιο και αυτός ο φακός έχει μεγάλη διάμετρο να διανύσει το φως. Ωραία, επειδή αυτός ο φακός δεν είναι τεχνητό, δεν έχει μέσα σύστημα διαφράγματος και τέτοια, έχει μόνο focus. Επίσης έχει focus αυτός, να ξέρετε. Έχει μπροστά. Εστιάζει, δηλαδή. Από εδώ το γυρίζεις και έχει εστίαση. Yep, έχει εστίαση. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος φακός δεν μπορεί να δουλέψει μέσα στο σπίτι γιατί έχει μεγάλο εύρος να διανύσει το φως, οπότε θέλει φως για να δουλέψει αυτός ο φακός. Έχω τραβήξει κάποιες φωτογραφίες, το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι αυτό εδώ από το κινητό και αυτό εδώ από τον τηλεφακό. Βέβαια να σας πω ότι ο συγκεκριμένος τηλεφακός, επειδή γενικότερα όλοι οι τηλεφακοί, όχι μόνο ο συγκεκριμένος βασικά ψέματα, όλοι οι τηλεφακοί επειδή έχουν μεγάλη γωνία, μεγάλο μήκος μάλλον καλύτερα να διανύσουν, δεν είναι σταθερή φακή, οπότε θέλουν οπωσδήποτε τρίποδο. Ειδικά αν θες να τραβήξεις βίντεο με τηλεφακό, δεν τραβάς. Το ξεχνάς. Το ξεχνάς πραγματικά. Θέλει οπωσδήποτε τρίποδο. Δεν έχει σημασία αν είναι μηχανή, DSLR, να έχει βάρος, να μην έχει. Θέλει να έχει τρίποδο. Ή να είναι κάπου σταθερά. Για να μπορέσει να κάνεις βίντεο, φωτογραφία, αλλά βίντεο ένα παραπάνω, με τηλεφακό. Αυτός ο φακός, όταν τον πήρα και εγώ είχα τον ενδιασμό, λέω δεν θα τον πάρω. Έφυγα, ξαναπήγα, τον πήρα. Αυτός ο φακός έχει 8 ευρώ. Τον πήρα μόνο και μόνο για να κάνω αυτό το βίντεο. Να δω δηλαδή, να τον φιλάρω, να πω, ξέρεις τι, αυτός ο φακός δεν δουλεύει ρε παιδιά, μην τον πάρετε. Κι όμως παιδιά δουλεύει, τώρα αν θέλετε τον παίρνετε, τον παίρνετε. Αλλά αν δεν θέλεις να κουβαλάς μαζί σου μηχανές, με το κινητό σου που τραβά εξαιρετικές φωτογραφίες και ένα τέτοιο πραγματάκι, μπορείς να τραβήξεις μακρινές φωτογραφίες. Φωτογραφίες macro, φωτογραφίες wide angle και τα σχετικά. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι γιατί έρχονται συνέχεια τέτοιων βίντεο. Σκέφτομαι να δείξω και άλλα τρικάκια με κινητό γιατί είναι το μέλλον. Γιατί πολλοί δεν παίρνουν φωτογραφικές πλέον. Πιο πολλοί τραβάνε με το κινητό τους. Γιατί εντάξει, όπως και να έχει, η φωτογραφία ζει ανάμεσά μας. Και πόσο μάλλον σήμερα με τα social, οι περισσότεροι παίρνετε καλά κινητά να τραβάνε καλές φωτογραφίες. Οπότε πιστεύω αξίζει να δείξουμε tricks και επεξεργασίας ακόμα, μόνο με το κινητό σας, για να μπορείτε να παίρνετε αυτό το τέλειο και όμορφο αποτέλεσμα. Λοιπόν, τιμές έχω πει, 2 ευρώ έχει το κοιτάκι των τριών φακών αυτών εδώ πέρα, που έχει μέσα το φυσάι και τους δύο wide angle, το 067 και τον 180 μοίρες, και αυτό εδώ πέρα έχει 8 ευρώ. Για μένα προσωπικά αξίζει, τους έχω δουλέψει πάρα πολύ τους συγκεκριμένους φακούς και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πιστέψτε με ότι παίρνω τον μάκρο το φακό πολλές φορές και δείχνω αποτέλεσμα. Δείτε μια φωτογραφία που τράβηξα με το μάκρο, πραγματικά αξίζει να τη δείτε. Είναι με το κινητό μου και τον φακόντο συγκεκριμένο. Ήταν οι πρώτες μέρες που τους αγόρασα και
και τους δούλευα πάρα πολύ και πραγματικά είχα ενθουσιαστεί εκείνες τις μέρες, τις πρώτες μέρες. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like, να κάνεις ένα subscribe, γιατί έρχονται, όπως είπαμε, και πολλά άλλα τέτοια βίντεο. Επίσης, κάτω στην περιγραφή θα βρεις το κανάλι μου στο Twitch, το οποίο έχω ξεκινήσει και κάνω live stream, gaming live stream. Οπότε, αν θες αυτό το κανάλι να δεις gaming, θα φύγεις από εδώ, θα κάνεις ένα search DimiGeo στο Twitch και θα βρεις και βίντεο μου από gaming. Εκεί θα συνεχίσουμε και θα παίζουμε και θα κάνουμε και πολλά live streams. Επίσης, μην ξεχάσεις να με βρεις και στο Instagram, γιατί ανεβάζω πολύ ωραίες φωτογραφίες από το κινητό μου, αλλά και όχι μόνο. Οπότε, για να μην χάνεις καμία ενημέρωση για αυτό το κανάλι, θα πας εκεί και θα κάνεις ένα follow. Αυτά είχα να πω, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.